παίρνουν τα σπίτια του λαού ως δωρητές και ευεργέτες. Χορτάσαμε στην πόλη μας και στην περιοχή μας από αυτούς. Στάχτη και Μπούρμπερ δεν αφήσαν τίποτα όρθιο. Οι άλλες παρατάξεις σε αυτούς εναποθέτουν την ανάπτυξη, την καλύτερη ζωή εδώ του λαού και στα διάφορα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μας σώσουν, λένε οι επενδυτές κλπ. Εμείς όμως ξέρουμε πολύ καλά πως ο επενδυτής του Μπουτάρη το πρώτο που έκανε ήταν οι απολύσεις. Ο επενδυτής που περιμένουμε στο Βαρβαρέσο το πρώτο πράγμα που είπε είναι ότι θα μειωθούν τα δεδουλευμένα, τα οφειλόμενα στο 25%. Και εκεί που έχουμε επενδυτές, όπως είναι στην επεξεργασία μεταποίηση φρούτων, έχουν γίνει επενδύσεις, εξυγχρονισμός μηχανημάτων, ρομποτική, καινοτόμες δράσεις, πως τα λένε, εξαγωγικός προγραμματισμός, τι ωραία που μας τα λένε όλοι, αλλά οι εργάτες εκεί, ήλιο-μήλιο δουλειά και ψίχουλα μεροκάματα. Οι αγρότες που εκεί παραδίνουν την παραγωγή τους, ψίχουλα για τα προϊόντα τους. Αυτή είναι η ανάπτυξή τους. Κοιτάζουν και οι υπόλοιποι εδώ πέρα και εν όψη εκλογών. Η ζωή μας λοιπόν από αυτή την ανάπτυξη έχει χειροτερέψει και ούτως ή άλλως αυτό που ξέρουμε, είτε σε ανάπτυξη είμαστε είτε σε κρίση, εμείς την πληρώνουμε. Και δεν είναι ζήτημα, αγαπητοί μας φίλοι, καλού ή κακού βιομήχανου, γιατί ακούσαμε και τέτοια τώρα, είναι βιομήχανοι. Έχουν μόνο στόχο το κέρδος. Δεν νοιάστηκαν ούτε τότε, ούτε σήμερα, ούτε αύριο θα νοιαστούν για τους εργαζόμενους και το λαό. Αυτό έχουν ως Θεό το κέρδος. Και πώς θα τσαλαπατήσουν το λαό για να τα οικονομήσουν ακόμα παραπάνω. Ούτε είναι ζήτημα καλού ή κακού δημάρχου. Ή συμφωνείς με αυτή την πολιτική που τσακίζει το λαό για να κερδίσουν μια χούφτα μεγάλη επιχειρηματική όμιλη, ή είσαι απέναντι και παλεύεις. Ή συμφωνείς με αυτή την πολιτική που υποχρηματοδοτεί τους δήμους και αφήνει ανολοκλήρωτα έργα και παγωμένα σχολεία, ή διαφωνείς και το παλεύεις. Αυτή είναι η ουσία, και ας αφήσουν όλα τα μασλάκια τους. Και όπως μας έλεγε προχτές ένας παλιός μηχανικός εργάτης, όλοι αυτοί οι βιομήχανοι, αυτά τα παράσιτα που μας γέμισαν εδώ ανέργους και κλειστά εργοστάσια, μια μουσικά έχουν. Τα ίδια συμφέροντα εξυπηρετούν την τσεπούλα τους απλά πράγματα. Σαφώς εδώ οι συνυποψήφοι μας δεν είναι, έχουν διαφορετική αφετηρία κλπ. Όμως συμφωνούν και υλοποιούν αυτή την πολιτική. Συμφώνησα στη μετατροπή του Δήμου σε επιχειρηματικές μονάδες. Συμφώνησα στην κατάργηση κάθε κοινωνικού προσώπου που είχαν γίνει παλιότερα. Για μας το ξεκαθαρίζουμε. Ο Δήμος δεν είναι κτίρια, δεν είναι τουβάρια, δεν είναι επιχειρηματικότητα, δεν είναι πράσινες business, δεν είναι έξυπνες business. Είναι ο λαός και τα προβλήματά του. Είναι ο λαός και οι ανάγκες του. Εμείς δεν ξεχωρίζουμε τους εργαζόμενους, το λαό, σε μπλε, πράσινους, κόκκινους κλπ. Ο μόνος διαχωρισμός που αντικειμενικά τίθεται είναι η κοινωνική μας ένταξη. Έχουμε εμπιστοσύνη τους εργαζόμενους και το λαό. Με αυτούς θα φέρουμε τα πάνω κάτω. Με αυτούς θα ανατρέψουμε αυτή τη σαφίλα και τη βαρβαρότητα. Με τις εκτιμήσεις μας, τα συμπεράσματά μας, τις μάχες που δώσαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και το ξέρει πολύ καλά ο λαός, με τη διακήρυξή μας πάμε στις κάλπες. Με κριτήριο την ίδια μας τη ζωή. Δεσμευόμαστε στο τιμόνι λαϊκής συσπήρωσης στο Δήμο της Νάουσας, όπως και στο Δήμο της Πάτρας με κομμουνιστή δήμαρχο, θα μειωθούν οι δημοτικοί φόροι,
θα διαγραφούν σε λαϊκές οικογένειες. Τα σχολεία μας θα έχουν θέρμανση και συντηρημένους λέβητες. Θα δοθούν ξύλα από το βουνό σε όλες τις λαϊκές ανάγκες που το έχουν ανάγκη. Στο κάτω-κάτω 20 με 25 ευρώ είναι το κόστος και τα παίρνουμε εμείς από τους μεγαλεμπόρους 160 και 170. Και σε λαϊκές οικογένειες που τίθεται θέμα επιβίωσης δωρεάν. Στην ολοκλήρωση των έργων με λαϊκές ανάγκες και όχι σε αυτό το πανηγύρι το ράβε ξύλωνε στο κέντρο της πόλης με έργα βιτρίνας. Υπεσμευόμαστε στη σταδιακή επαναφορά και επαναλειτουργία όλων των εγκαταστάσεων στα 3-5 πηγάδια, στο Άλσο, στη Γραμμένη, μέσα από το Δήμο, ενός οργανισμού υπηρεσίας που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του λαού εδώ πέρα και τους επισκέπτες στην ψυχαγωγία του. Δεσμευόμαστε για τη δημιουργία έργων με αυτεπιστασία, γιατί έχουμε το δυναμικό στο Δήμο που μπορεί να το σχεδιάσει, να το προγραμματίσει. Έχουμε τους εργαζόμενους εδώ, έχουμε τους οικοδόμους, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς και μπορούμε να το κάνουμε όπως το κάνει ο Δήμαρχος, ο Κομμουνιστής στην Πάτρα. Και εδώ ετοιμάζονται με 1,6 να αναπλάσουν ένα πάρκο. Με 1,6 φέρνεις βότα και γύρω όλα τα προβλήματα των χωριών. Δεσμευόμαστε ότι θα πάρουμε όλα τα μέτρα προστασίας ανακούφισης λαϊκών οικογενειών. Δεσμευόμαστε ότι θα είμαστε μπροστά στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Να μην πληστηριαστεί σπίτι, να μην μείνει σπίτι χωρίς ρεύμα, να μην μείνει άνθρωπος χωρίς φαΐ. Και αύριο, 7 η ώρα το απόγευμα στη Βέτλας, στην εκδήλωση που θα κάνουμε για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Να είστε καλά. Σωτήρη Αβραμόπουλο, υποψήφιο Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με τη Λαϊκή Συσπήρωση. Αγαπητές φίλες και φίλοι, συναγωνίστριες και συναγωνιστές, συντρόφισσες και σύντροφοι, και από εδώ, από την όμορφη Νάουσα, με την πλούσια αγωνιστική παράδοση, απευθύνουμε κάλεσμα αγώνα οργανωμένης διεκδίκησης, ενίσχυσης των ψηφοδελτίων της Λαϊκής Συσπήρωσης παντού και στην περιφέρεια και σε όλους τους Δήμους. Για να καταδικάσουμε την εγκληματική πολιτική που εφαρμόζεται από διαδοχικές κυβερνήσεις με τη στήριξη της διοίκησης περιφέρειας και άλλων δυνάμεων και αφήνει το λαό απροστάτευτο απέναντι σε σεισμούς, πλημμύρες και πυρκαγιές. Για να απορρίψουμε τις υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα που δίνονται κάθε φορά προεκλογικά και μετά από κάθε μεγάλη καταστροφή. Για να διεκδικήσουμε από καλύτερες θέσεις όλα όσα μας αξίζουν, ζωή και δουλειά με δικαιώματα και σύγχρονες υποδομές και εδώ, στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας.